Culture Hunter. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού, Νίκος Κόρφολχάντερ εδώ και σήμερα ένα νέο σύντομο read-through επεισόδιο ενός πάρα πολύ ιστορικού gaming ελληνικού περιοδικού, αυτού του Games, το πρώτο του τεύχος. Στο περασμένο read-through επεισόδιο είχα κάνει το read-through του πρώτου τεύχους του Game Pro και όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε να τρέξετε πίσω στην playlist για να το δείτε. Πριν ξεκινήσω το ξεφύλισμα του εξωδίου, να σας πω ότι σήμερα ανέβηκε στο κανάλι των πολύ καλών μου φίλων Joystick.gr ένα επεισόδιο crossover με εμένα, στο οποίο φιλοξένησα τον Μάκη Βεστούνη στο σπίτι μου εδώ, στον χώρο μου, και εκείνος με τη σειρά του φιλοξένησε αυτό το επεισόδιο στο δικό του κανάλι, τον Joystick.gr, και είναι μια φοβερή επεισοδιάρα που πάει τρένο σήμερα, έχει σπάσει προγνωστικά, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο επεισόδιο, crossover, και θα ήθελα να το δείτε, όσοι φίλοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, σας βάζω εδώ να το δείτε έτσι το thumbnail και τα λοιπά, να το καταλάβετε, και επίσης να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι των παιδιών όσοι δεν έχετε κάνει. Επίσης να πω ότι για ποιοτικό gaming περιεχόμενο ρετρό μπορείτε να μπείτε στην Retro Video Games Ελλάς, που το link είναι εδώ, και επίσης και για Sega Exclusive περιεχόμενο στην ομάδα Sega Ελλάς, και εκεί μπορείτε να δείτε έτσι πάντα ό,τι πιο hype σε ρετρό στην ελληνική community. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και ξεκινάμε λοιπόν. Βλέπουμε εδώ το πρώτο τεύχος. Είναι monitor PC η επιλογή αυτή εδώ, και να ξέρετε ότι ήταν το περασμένο του τεύχος. Είχε ξεκινήσει να είναι στο περιοδικό αυτό το monitor PC, το οποίο ασχολούταν με computers και ήταν του εκδοτικού οίκου Τρεζόπουλου. Να πούμε ότι το Games είναι του εκδοτικού οίκου αυτού λοιπόν, που αν δεν θυμάστε αυτό το όνομα τι σας λέει, ήταν ο εκδότης των πολύ αγαπημένων μας περιοδικών στην Ελλάδα, των Mickey Mouse και τα λοιπά, του Αρμανάκο, του Donald, του Comics, όλα αυτά τα περιοδικά από το 1900, από τα μέσα του 60 είχε αναλάβει ο κύριος Τρεζόπουλος την έκδοσή τους και την εισαγωγή τους στην Ελλάδα, και δυστυχώς όσοι δεν το ξέρετε σταμάτησε το 2012 και το ανέλαβε η Καθημερινή. Το Games, πριν προχωρήσω, να πω ότι ήταν μια εξ ολοκλήρου standalone ιδέα σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του περιοδικού Game Pro, όπου στα αλμανάκο τα περιοδικά, που θα θυμάστε και έχω κάνει και για αυτό read through επεισόδιο στο παρελθόν, υπήρχαν στις τελευταίες σελίδες αυξημένα αφιερώματα πάνω σε video games, τα οποία γινόντουσαν από ανθρώπους του οίκου Τρεζόπουλου. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ γνωστοί, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο γνωστός Ουμπέρτο Γκρελόνι, ο οποίος έφυγε το περασμένο χρόνο από τη ζωή, ο Θοδωρής Ραυτόπουλος, ο Γιώργος Καλήφας του Game Over GR και μια σωρία άλλων ανθρώπων. Επίσης, το περιοδικό Games ήταν στο μέλλον άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπομπή Mad Games στο κανάλι Mad του κυρίου Κουρί, όπου οι ίδιοι άνθρωποι ήταν παρουσιαστές, όπως πάλι ο Θοδωρής Ραυτόπουλος, ο οποίος θυμάμαι να γράφει και στο Αλμανάκο, και ο Θάνος Χάτζος. Επίσης και εδώ γράφει ο Θάνος Χάτζος, και επίσης για αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές gaming έχω κάνει ένα πάρα πολύ ειδικό αφιέρωμα πέρσι στην πρώτη καραντίνα, το Μάρτιο, που όσοι δεν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το δείτε, γιατί έχω κάνει ένα πολύ καλό research για τις ελληνικές gaming εκπομπές και με bonus future κρυφό από Mad Games από το κανάλι Console Hunter. Λοιπόν, προχωράμε εδώ λοιπόν. Βλέπουμε ένα εξώφυλλο. Κάποιοι φίλοι είχαν μια απορία σε ρέτρο ομάδες στο παρελθόν εάν το Games είχε ασχοληθεί με την 16-bit εποχή όπως το Game Pro. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε μόνο με τη νέα γενιά, καθώς το πρώτο τεύχος, παιδιά, βγήκε τον Ιανουάριο του 1997 και ήδη τότε τα 16-bit συστήματα είχαν φτάσει στο ultimatum τους. Ήταν στο τέλος τους, δεν είχαν προσφέρει πολλά άλλα πράγματα και καταπιάστηκε με τη νέα γενιά video games. Η τιμή του δραχμές 600, βλέπουμε εδώ PlayStation Saturn 64 PC. Στο Game Pro, αν θυμάστε, έγραφε Sega, Atari Jaguar, Coin-Op, είχε 3DO, CDI, μηχανήματα τα οποία το 97 δείξαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Πάμε λοιπόν την πρώτη σελίδα. Κλασικά βλέπουμε εδώ διαφημίσεις. Η Disney Interactive τώρα στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε Χρήστος Τρεζόπουλος, Θοδωρής Ραυτόπουλος διευθυντής, Ουμπέρτο Γκρελόνι αρχισυντάκτης,
και μετά διάφορα άλλα ονόματα ανθρώπων που ενεπλάξαν στη σύνταξη και στη δημιουργία αυτού του αγαπητού περιοδικού. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι το περιοδικό Games κατάφερε να βγάλει 157 τεύχη και εγώ πρόσφατα ολοκλήρωσα την συλλογή αυτή και όπως είχα κάνει και με το Game Pro, σκανάρω σιγά σιγά τα εξώφυλλά τους για να ανέβουν στο site Console Hunter, ώστε να μπορείτε οι φίλοι, οι νοσταλγοί ή οι συλλέκτες που τους λείπουν κάποια τέφη και δεν ξέρανε ποιες ήταν οι αντίστοιχες εικόνες, να μπορέσουν να δουν εκεί που θα τα ανεβάσω, όπως έχω κάνει και με το Game Pro, όπως προείπα, και να διευκολυνθούν στην ανάκτηση αυτών των τεύχων ή ακόμα να χαζέψουν ή και να δουν σε ποιο τεύχος υπήρχε, ας πούμε, το review του Resident Evil 2, του you name it, καταλάβατε. Είναι δηλαδή μια κίνηση που Console Hunter μόνο θα την έκανε, το ξέρετε. Να πω επίσης ότι το νούμερο τεύχος, το 1, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο. Είχε πει ένα παλικάρι ότι θα μου το έδινε, αλλά η αλήθεια είναι ότι περάσανε πάρα πολλοί μήνες και αποφάσισα να το αναζητήσω εξ αρχής και το βρήκα, παιδιά, και το βρήκα και σε μια πάρα πολύ άρτια κατάσταση, λες και το πήρα πραγματικά χθες από το περίπτερο. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το τεύχος, το νούμερο 1. Εδώ βλέπουμε έτσι κάποια τεχνολόγια σαν intro μόνιμη στήλη που δείχνει κάποια γεγονότα. Εδώ βλέπουμε επίσημα εγγένεια του πρώτου μουλτιράμα, παιδιά. Κόσμος έξω, χαμός. Φου. Από εκεί πήρα και τον Dreamcast μου εγώ. Μισό λεπτό να πάμε λίγο πιο δυνατό zoom ή να πάμε λιγάκι πιο έξω για αρχή. Εδώ να πιούμε και λίγο στο Game Boy μου λίγο καφεδάκι, το οποίο όταν ζεσταίνεται φαίνεται το Super Mario Land από πίσω. Λοιπόν, PlayStation 1 εδώ, δώρο προτάσεις, γιατί είναι και Ιανουάριος, έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, αλλά κάποιοι ακόμα νομίζουν ότι είναι ακόμα Χριστούγεννα, οπότε γιατί όχι να μην πάρουμε και άλλα πραγματάκια. Το PlayStation 1 έχει κάνει την εισαγωγή του στην Ελλάδα πλέον πολύ επιθετικά και θυμόμαστε όλα αυτά τα παλιά, τον Econ εδώ, το Control Pad, την θήκη, το Arcade, ας πούμε, πολύ όμορφα πράγματα, το Multitap εδώ, το αναλογικό χειριστήριο αυτό, παιδιά, πω. Καλωδιάκια, link cable, SCART cable, διαφημίσεις από μαγαζιά της εποχής. Εδώ λοιπόν, εδώ βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε και για τη Sega το backup memory, Sega World 16900 η μνήμη. Καλά, πόσο έχει η κάρτα? Η κάρτα CD, παιδιά, 69900, σχεδόν τότε 100 είχε το μηχάνημα. Nine in the Dream με τον αναλογικό μαζί, ας το πούμε, από τους πρώτους αναλογικούς της ιστορίας. Δωροπροτάσεις φυσικά δεν λείπει και η Nintendo με ένα Game Boy Pocket, Nintendo 64, η Tocho Ελλάς ακόμα στο τιμόνι της Nintendo, Ιανουάριο του 97, η Nortec ήρθε μετά από λίγο. Προσεχώς εδώ, οι νέοι τίτλοι παιχνιδιών θα κυκλοφορήσουν για τις κονσόλες και τους υπολογιστές. Διαφημίσεις μαγαζιών, Gamers Club. Υπάρχει πάρα πολύ γνώση και πάρα πολλή ιστορία σε αυτά τα παιχνίδια. Όπως έχω ξαναπεί, είναι πολλές φορές που κάθομαι και τα χαζεύω, συγγνώμη, τα βράδια πριν κοιμηθώ, να με πάρει ο ύπνος και διαβάζω πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν τα έχω διαβάσει στο ίντερνετ ή δεν τα είχα ξαναδιαβάσει, καθώς μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι συντάκτες ήταν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που είχαν τις άκρες τους στο εξωτερικό, Αμερική, Ευρώπη, Λονδίνο, που ήταν Μέκα τότε, video games κτλ. Και είχαν εκ των έσω πάρα πολλές πληροφορίες για τα παιχνίδια και πολλές φορές ένα απλό αρθράκι στο ίντερνετ δεν μπορείτε να βρείτε τέτοια λεπτομέρεια ή τέτοια ποιότητα. Εδώ βλέπουμε review του Destruction Derby 2. Αγαπημένο παιχνίδι, αγαπημένο το έχω, εννοείται από τότε. Πολύ ξύλο στην Death Bowl για τους μίστες. Skeleton Warriors, wow. Οι μαχητές, τους σκότους, αγώνες επιβίωσης. Ανακαλύψτε το βυθό. Aquanauts Holiday. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το θυμάμαι το παιχνίδι. Οι διαφημίσεις έδιναν και έπαιρναν της Sony Ελλάς για τα παιχνίδια αυτά. Και με hotline, παρακαλώ. Εδώ PC Games, εννοείται ότι υπήρχαν αναφορές για PC Games. Πριν το τεύχος στο νούμερο 1, υπήρχε και το τεύχος
το 0, το 0, ήταν μια μόδα τότε αυτή. Βέβαια το τεύχος το 0 δεν κυκλοφόρησε περίπτερα, αλλά είχε κυκλοφορήσει στο περασμένο τεύχος του Monitor PC Games και δεν το έχω. Αν κάποιος φίλος το έχει, διπλό ή το πουλάει, εννοείται ότι ας μου στείλει στο email του καναλιού ή στο Instagram του καναλιού. Worms Armageddon. Cool Borders, πολύ ωραίο το Cool Borders, αν και εγώ προσωπικά είχα παίξει πάρα πολύ το 3. Εδώ βλέπουμε Boxing, Victory Boxing, PlayStation. Ωραία ποιότητα, χωρίς συνδετήρα το περιοδικό, με συνδετήρα πρέπει να είναι. Ναι, με συνδετήρα και όχι με κόλληση, όπως του Game Pro είναι με κόλληση το πρώτο τεύχος και αν θυμάσαι το περασμένο review δεν ήθελα πάρα πολύ να το ανοίξω. Μια φοβερή παιχνιδάρα που μου άρεσε πάρα πολύ, το Iron Man EXO Manowar, πάρα πολύ ωραία, είχε βγει και στο Game Boy. Ήμουν και fan Iron Man τότε πάρα πολύ, στο Λύκειο, με τη Modern Times που βάζει τα cartoon και τα comics που αγοράζαμε στα περίπτερα. Είχε κάνει τότε ένα ωραίο μπαμ στην Ελλάδα. Συγγνώμη για τη γυαλάδα, αλλά είναι λίγο αναπόφευκτη εδώ με το φωτισμό, οπότε γι' αυτό προσπαθώ να το κρατάω έτσι να βλέπετε. Πιστεύω ότι την εντύπωση και με την ποιότητα της λήψης σας την δίνω ούτως ή άλλως. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Motocross στην οθόνη σας. Motocross International στο PC. Από τα Moto Razer βασικά έπαιζα πάρα πολύ. Και στο Dreamcast, τον Jeremy McGrath Motocross. Παιδιά και αφίσα εδώ ανέγγιχτη. Wow! Distraction Derby 2 αφισάρα. Το Games ήταν το περιοδικό που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από τα τελευταία τεύχη, για μια πάρα πολύ μεγάλη ακολουθία τευχών, κάθε τεύχος, ό,τι και να γινότανε, είχε αφίσα στη μέση. Το εφηβικό μου δωμάτιο, οι περισσότερες αφίσες ήταν games. Εντάξει, και το Game Pro έβαλε μετά αφίσες και το PlayStation Magazine, αν θυμάμαι καλά. Αλλά γενικά οι περισσότερες αφίσες που έχω είναι από το περιοδικό Games και κάπου τις έχω και αυτές μαζεμένες, διπλωμένες στο πατρικό μου. Porsche Challenge εδώ, ωραίο παιχνίδι αυτό. Βέβαια, μόνο σε demo το είχα παίξει. Πολύ PC βλέπω. Πάρα πολύ PC και λιγότερο Sega, βλέπω, Dreamcast, Alien Trilogy και αυτό για PC, Crazy Ivan, και αυτό είχε βγει και Saturn και PS1, πάλι PC, που έχουν δώσει πόνο σε παιδιά στα reviews PC, έτσι. Power Rangers Zio, μετά από τη σειρά τη Mighty Morphin Power Rangers ήταν τα Zio, Street Fighter Alpha 2 για PlayStation, τώρα αρχίζει η δράση εδώ. Ναι, Tekken 2, Formula 1, Crash Bandicoot, Wipeout 2007, παιχνιδάρα το Wipeout το 2007, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το Pure μετά. Sega World Wide Soccer, με την χρυσή εγγύηση της πολύ αγαπημένης μου Zegetron. Για όσους με έχουν ερωτήσει, πέρσι είχα κάνει μια, επί εποχής καραντίνας κιόλας, είχα κάνει μια, πώς να το πω, μια... όχι flawless, πώς να το πω, reckless απόπειρα να προσεγγίσω τη Zegetron για να κάνω μια συνέντευξη. Εν τέλει μίλησα με τον ηθήνοντα στο κομμάτι του marketing, του marketing manager, και τότε ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για να κάνω κάποιο επεισόδιο εκεί, και ήταν και το κανάλι μικρό, ίσως να είχε επηρεάσει και αυτό λίγο. Πιστεύω ότι σύντομα, από το νέο έτος, θέλω να κάνω μια νέα απόπειρα στη Zegetron για μια σύντομη συνέντευξη στα γραφεία τους. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί μέσα. Είναι τόσες πολλές οι μνήμες με τη Sega της Zegetron και είναι και τέτοια αγάπη μου η Sega που πραγματικά να τους δείξω τώρα ότι έχω και το stand του Μινιόν το που δίνανε στα μαγαζιά τότε, ίσως να με αφήσουν μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν κάποιος έχει γνωστό και άκρες παιδιά με στη Zegetron, εννοείται ότι αν δει αυτό που λέω τώρα, τους το λέει τους ανθρώπους. Βάσκε κάνουμε κάποτε έτσι ένα τέτοιο ωραίο interview, ας το πούμε, με τους ηθήνοντες. Και εδώ βλέπουμε μεγάλο διαγωνισμό Sega Saturn. Καλά, το περιοδικό είναι απίστευτο και οφείλω να πω ότι το περιοδικό αυτό το πήρα από τον φίλο Θοδωρή Μαρινόπουλο μαζί με και με κάποια άλλα δύσκολα τεύχη τελευταία που μου είχαν μείνει και τα λοιπά από το Games και από κάποια άλλα, και μου έδωσε κάτι, κάτι PC Master Gold και κάτι PlayStation Pro περιοδικά. Ο Θοδωρής ήταν η περίπτωση ατόμου που πήρα περιοδικά μεταχειρισμένα σε αυτή την προσπάθειά μου 1,5 έτους να μαζέψω, να κλείσω όλες αυτές τις συλλογές. Μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, παιδιά, που είναι πάρα πολύ κοντά στο τέλειωμό της.
Θα κατέφυγε, παιδιά, μου μένουν μόνο. Και ο Θοδωρής μου πούλησε τα καλύτερα σε κατάσταση περιοδικά και στις καλύτερες τιμές από αυτές που έχω δώσει 1,5 χρόνο. Δηλαδή, η Θοδωρή, μακάρι να σε ήξερα πιο πριν, να σου είχα πάρει και όλα τα άλλα περιοδικά. Αλλά ευτυχώς έγινε δουλίτσα από το Φώτη και από το Θάνο που στους σύστησα και σου πήραν αυτοί πολλά περιοδικά. Και ήταν και αυτοί, εννοείται, πολύ χαρούμενοι. Εδώ βλέπουμε το τομπάλ για PlayStation 1. Μάχες στο φιλέ. Δύο εχθρικά στην ουρά μου, εδώ. Namco Museum. Ναι, παιχνίδι PlayStation, εδώ το θυμάμαι. Project X2. Αυτό στην αρχή δεν το θυμάμαι το παιχνιδάκι. Όπως βλέπετε, το πρώτο τεύχος του Games έχει ποικιλία, έχει πολλά reviews, αλλά έχει σταθεί πάρα πολύ σε π.χ. Να και εδώ πάλι, Παναγία των Παρισίων σε review. Πάρα πολύ PC related, ίσως λόγω του connection που είδαμε και στην αρχή και, και τον τίτλο που γράφει Monitor PC. Deathkeep, και αυτό PC. Πάρα πολύ PC. Κατάσταση πολιορκίας, το Pod. Το Pod σας το έχω δείξει στο Panasonic 3DO FZ1 στην παρουσίαση, στην πρώτη ελληνική παρουσίαση που είχα κάνει. Το έχω εκεί που με το τηγάνι κυνηγάει κάτι κόλλους. Να το, δεν το πιστεύω. Εντάξει, πόσο κλάμα αυτό. Πολύ αστείο, πολύ cult, πολύ cringe φάση. XCOM για PC, όχι, για PlayStation. Ναι, πισάδικο game, Terror from the Deep. Κόλπα και τεχνικές φυσικά στις τελευταίες σελίδες. Earthbound Jim 2 για Sega Saturn. Ναι, εδώ έχει πολύ Sega Saturn σε κωδικούς. Hexen. Εδώ, τι είναι αυτό, απόρριτο. Σελίδα 76 του Games. Προφανώς και αυτό PC Game Adventure. Full λύση. Game through παιχνιδιού. Οι σελίδες, ούτε δαχτυγίες δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω αν ο Θοδωρής το είχε ανοίξει ποτέ. Και εν τέλει φτάσαμε στο τέλος με 82 μόνο σελίδες και εδώ με μια τεράστια διαφήμιση του Monitor PC του τρέχοντος μήνα τότε, Ιανουάριο 1997, δραχμές 1200, που το περιοδικό αυτό έγινε μετά standalone. Ακριβώς η ίδια περίπτωση που το έχω πει και το έχω γράψει και στο tutorial του Game Pro στο site μου Console Hunter, είναι ότι και το Game Pro, πιο πριν ο μπαμπάς του Game Pro ήταν το περιοδικό το Gamer, το οποίο ήταν δωρεάν μέσα στα τεύχη του user. Από το 1994 μέχρι το Πάσχα του 1995 που και τότε ξεκίνησε το πρώτο Game Pro. Εδώ κλασικά διαφήμιση του Saturn, τελευταία σελίδα που το κράτησε για πάρα πολλά τεύχη τη συγκεκριμένη διαφήμιση στο περιοδικό Games. Και φτάσαμε στο τέλος του, όπως σας υποσχέθηκα, ένα σύντομο read-through επεισόδιο σημερινό. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά επεισόδια. Έχω και κάποια πολύ σπάνια αμερικάνικα περιοδικά official Nintendo Power, της εταιρείας δηλαδή που έβγαζε σε συνεργασία με την Nintendo το περιοδικό Nintendo Power στην Αμερική, όπως ήταν το Nintendo Club στην Ελλάδα. Και αυτά τα περιοδικά πραγματικά κοστίζουν μια περιουσία να τα φέρεις πλέον εδώ με τελωνία και μεταφορικά και το ένα και το άλλο. Πήρα 5 από αυτά, μου λείπει άλλο ένα και σκέφτομαι σύντομα να σας τα κάνω read through επεισόδιο. Σας έχω δείξει το ένα από αυτά, είναι το Game Boy που το έχουμε δει τον Γενάρη του 2020 στο κανάλι. Μπορείτε να μπείτε να το ανατρέξετε, ήταν σχετικά με Game Boy Games. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το επεισοδιάκι. Θέλω να δω τα σχόλιά σας, αν το είχατε αυτό το περιοδικό μικρή, αν το είχατε πάρει. Θέλω τις μνήμες σας με το Games, όσοι έχετε, όσοι γουστάρετε. Περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe σας, όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού ή όσοι το αμελείτε, για να μεγαλώσει το κανάλι και να βλέπουμε κι άλλα ωραία συνεργασίες, πραγματάκια κτλ. Και full retro nostalgia blast που σας έχω συνηθίσει και ο κόσμος δείχνει ότι διψάει γι' αυτό. Και στο επόμενο τεύχος του The Grid, να ξέρετε ότι έχω πλέον, πέρα από τη στήλη την ρετρό, έχω και ένα πολύ μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο, σχετικό, έχω και ένα αφιέρωμα ιστορική αναδρομή σε ένα πάρα πολύ γνωστό franchise video game. Οπότε το επόμενο τεύχος του Grid να μην το χάσετε, γιατί θα με διαβάσετε περισσότερο. Και το τρέχον τεύχος εννοείται ότι έχω αφιέρωμα στο Super Metroid του Super Nintendo, ένα πάρα πολύ ωραίο δυνατό αφιέρωμα, το οποίο, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που έχω δεχτεί, είτε από email, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τεύχος και πραγματικά με τιμάει
και η αγάπη που δείχνετε για αυτό που κάνω και για την εξέλιξη και τα λοιπά που γράφω όλο και σε καλύτερα και το βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με ακολουθήσατε. Νίκος Κόρσον Χάντερ, να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και keep it red, guys.